Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Σωτήρης Δανέζης. Λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες των ευρωεκλογών, η μεγάλη σύγκρουση μεταξύ αντιευρωπαϊστών και δυνάμεων που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή ιδέα μοιάζει αναπόφευκτη, αν όχι δεδομένη. Θα αντέξει το μέτωπο των φιλοευρωπαϊστών ή θα υποχωρήσει από την ορμή και τη ραγδαία άνοδο λαϊκιστών, δημαγωγών και ακραίων πολιτικών σχηματισμών? Τι ρόλο θα παίξει η μεταναστευτική κρίση, η διεύρυνση των ανισοτήτων στην Ευρώπη, αλλά και η διαφαινόμενη δυναμική των ευρωσκεπτικιστών? Απόψε στο Open, πολιτικοί επιστήμονες και αναλυτές μοιράζονται μαζί μας τις εκτιμήσεις τους για το πώς θα ψηφίσουν 400 εκατομμύρια ψηφοφόροι σε ένα κρίσιμο εκλογικό ραντεβού για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου είναι κρίσιμες. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα δημοφιλές πολιτικό και δημοσιογραφικό κλισέ. Την Κυριακή, στην Κάλπη, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να κοιτάξουμε τον καθρέφτη. Είναι μια αφορμή να μετρηθούμε. Θα μετρηθούμε λοιπόν, θα δούμε, όπως επίσης είναι σημαντικές γιατί είναι και η πρώτη αφορμή για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι σχετισμοί ανάμεσα σε αυτό που λέω εγώ το μέτωπο των έλογων δυνάμεων που είναι αποφασισμένες να παλέψουν για μια καλύτερη, πιο δυνατή Ευρώπη και εκείνων που απλά θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη. These elections in particular are very important because they're going to be the most competitive EU election ever. So the upcoming European Parliament is going to be very fragmented, which means that also smaller political forces will have a bigger leverage and influence on the policies that the next European Parliament will shape and will vote. Στην Ευρωπαϊκή Κάλπη κάποιοι ψηφοφόροι εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, σημειώνει η Ευτυχία Τεπέρογλου που εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μελέτης των Ευρωεκλογών. Η μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς και των λαϊκιστών ή το φαινόμενο Le Pen στη Γαλλία είναι τέτοια παραδείγματα. Οι έρευνες καταγράφουν επίσης και μια άλλη συνήθεια των ψηφοφόρων. Η ψήφο συμπάθειας, όπως τη λέμε ψήφο αγάπης, ειλικρινή ψήφος, είναι όταν, επειδή ακριβώς είναι πολύ λιγότερα τα διακυβεύματα, δεν εκλέγεται εθνική κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι αισθάνονται πιο χαλαροί, πάρα πολύ πιο άνετοι και ψηφίζουν το κόμμα που πραγματικά θα ήθελα να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές και στην πραγματικότητα όμως δεν το ψηφίζουν γιατί εκεί σκέφτονται λίγο πιο στρατηγικά. Και έτσι χαλαρώνουν λίγο και ψηφίζουν συνήθως και πρημοδοτούν μικρά κόμματα και από αυτό πάνε πάντοτε πολύ καλά, συγκριτικά με εθνικές εκλογές, οι πράσινοι, άλλα κεντρώα, κεντροαριστερά κόμματα. Είναι λοιπόν και αυτό ένα αντίστοιχο γνώρισμα της Ευρωκάλπης. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Commission press room. Without further ado, I give the floor to President of the Commission, Jean-Claude Juncker. Maria. Maria Psara, Open TV Greece. Two questions, if I may, Mr. President. What do you consider to be your biggest success during these 5 years? And for which issue would you want to have been able to do more? And do you believe that you are leaving behind you a Europe more united or more divided? And why? Why more divided or more united? Oh, yeah. No, one of the main performances of this commission has been to keep Greece inside the euro area, despite all the criticism we have suffered, despite all the invitations launched by others to escape, to eject Greece from the euro area. I'm proud of that. Το 2014 η βασική ανησυχία ήταν η οικονομική κρίση, που είχε επηρεάσει το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νότο. Τώρα υπάρχει και το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο έχει μια πολυδιάστατη επίρρεια στον τρόπο που σκέφτονται και στον τρόπο που ανησυχούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα έλεγα ότι η προσφυγική κρίση ήρθε και κούμποσε με πολλές άλλες κρίσεις και αβεβαιότητες που αισθανόταν ο μέσος Ευρωπαίος, είτε μιλάμε για τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, είτε μιλάμε για το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες μοιάζουν να είναι αρκετά αποξενωμένες
από τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη και να μην αφουγκράζονται τις ανησυχίες του, και όταν βρίσκεται κανείς σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας είναι αρκετά πιο ευάλωτος απέναντι σε σχηματισμούς οι οποίοι του προτείνουν ακραίες λύσεις, αλλά πολύ εύκολες και εύπεπτες. Τι κάνουμε με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες? Υψώνουμε τείχη ή τους πνίγουμε ή τους αποθούμε πίσω από τις χώρες που έρχονται. Είναι ζητήματα ασφάλειας για πολλούς. Ίσως να είναι σφαλμένη η άποψη και αυτή η σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και τρομοκρατίας, αλλά υπάρχει στο μυαλό πολλών Ευρωπαίων πολιτών. Μιλάμε για μια προσφυγική κρίση που υποτίθεται έχει τεινάξει στον αέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και απειλεί τα θεμελιώδη της συνοχής της, και γιατί μιλάμε για 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε μια ήπειρο μισού δις. Εάν αυτό είναι κρίση, τότε κρίση έχουμε στο μυαλό μας μάλλον. Στην Ουγγαρία το 2010 ανέρχεται στην εξουσία ο Βίκτορ Ορμπάν με το κόμμα Φιντές. Οι εθνικιστικές και κυρίως ξενοφοβικές και ρατσιστικές πολιτικές του γίνονται πρωτοσέλιδα σε όλη την Ευρώπη. Το 2017 το καλοκαίρι ο Ορμπάν, σε έναν λόγο του, είπε ότι στις αρχές του 1990 πιστεύαμε ότι πρέπει να μοιάσουμε στην Ευρώπη. Θέλαμε να μοιάσουμε στην Ευρώπη. Σήμερα, τέλος του 2010, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να μοιάσει σε εμάς. Η ηγεμονική δύναμη στην Ευρώπη είναι ο Ορμπάν. Η ηγεμονική δύναμη στην Ευρώπη τίνει να γίνει η γραμμή του Σαλβίνη. Αντίστοιχα και στην Ιταλία, ο Σαλβίνη, ο οποίος είναι και υπουργός των εσωτερικών, έχει κεντράρει πάρα πολύ και στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό ζήτημα, καθιστώντας κυριολεκτικά και τη Λίγκα και την κυβέρνησή του έναν χώρο εναντίωσης, ας πούμε, στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, που έρχεται κόντρα με τα σχέδια, τους πειραματισμούς, τις ιδέες που υπάρχουν, κυκλοφορούν, εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. In Italy, Salvini is also playing with nostalgia, with the feelings of the citizens. The economy is not working. A lot of young people are out of job. They are leaving the country, and so Salvini is, in a way, telling them make Italy great again with a very simplistic message, and it also plays with the codes of fascism of Mussolini, and you know, this kind of Italy is above the others and we will show the others what we can do. Prima gli italiani. Prima gli italiani. Μιλάμε για ανθρώπους που διαχειρίζονται πια την εξουσία, για πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής κοινής, που σημαίνει ότι έχουν σημαντική δύναμη στα χέρια τους, πολύ περισσότερη από ότι έχουν άλλοι σχηματισμοί που παρά τα υψηλά ποσοστά τους βρίσκονται στην αντιπολίτευση, σε μια κατάσταση μόνιμης αντιπολίτευσης συνήθως για πολλά από τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι πλέον αυτοί θέλουν να πάρουν την Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή παρείες της πολιτικής. Ατυχήματα της πολιτικής, πολιτική εξωγήινη όπως τους νόμιζαν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ηγεμόνες της πολιτικής στρατηγικής στην Ευρώπη σήμερα. It's difficult to have a clear map of populism and nationalism in Europe. We cannot make a difference between old member states and new member states, or core countries and periphery countries, because of course we have populist government in Italy, in Hungary, in Romania, in Poland, but also we have a strong political force in France. We have a new populist force in Spain, in Netherlands they are strong, in Belgium as well. Η απάντηση των Βρυξελών σε έναν χάρτη που σκοτεινιάζει και αλλάζει αποχρώσεις είναι μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Δηλαδή, αν ρωτήσετε έναν Ευρωπαίο της Κομισιόν γιατί να μην έχουμε μετανάστες, σου λέει για να μην έχουμε φασίστες. Άμα είναι να μην έχεις μετανάστες για να μην έχεις φασίστες, μετά τι διαφέρεις από τον φασίστα, ξέρω εγώ. Μετά γίνεσαι, υποτίθεται, το στοιχείο, το τέρας που θες να χτυπήσεις, γίνεσαι ο ίδιος. Και μετά ο κόσμος μεταξύ ενός τεχνοκράτη ανέραστου που έλεγα πριν και ενός παθιασμένου Σαλβίνη, ποιον θα προτιμήσει? Εσένα τον ανέραστο? Όχι, θα πάρει τον Σαλβίνη, ο οποίος του μιλάει με πάθος, του μιλάει διαμεσολάβητα. Αυτή είναι η δύναμη του λεγόμενου λαϊκισμού. Το να πεις μετά ότι ο άλλος είναι λαϊκιστής, ας πούμε, δεν λέει τίποτα. Έχεις χάσει το πολιτικό παιχνίδι όμως. Το πολιτικό παιχνίδι θέλει και πάθος.
Η άκρα δεξιά το έχει αυτό το πάθος. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν το διαθέτει. Πιστεύω ότι αυτές οι δυνάμεις οι πολιτικές στην Ευρώπη εκμεταλλεύτηκαν τη χειρότερη στιγμή όταν τμήθηκε πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να πω και πάνω στην Ελλάδα αυτό το δίδυμο οικονομική κρίση μεταναστευτικό. Αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή. Εκεί ήταν που έγινε μεγάλη ζημιά. Εκεί ήταν που αυτές οι δυνάμεις έτρεξαν να προσφέρουν πολύ απλές, απλοϊκές συνταγές εξόδου από την κρίση. Το τέρας γεννήθηκε, όπως πάντα στην ευρωπαϊκή ιστορία, στις δύσκολες στιγμές της Ευρώπης. Μπορούμε πολύ εύκολα να κατηγορήσουμε, να στιγματίσουμε τους εθνικιστές και ορθώς θα το κάνουμε. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάδυση των εθνικισμών, η ανάδυση της άκρας δεξιάς και του ακροδεξιού λαϊκισμού δεν είναι ένα ιστορικό ατύχημα, είναι σύμπτωμα συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται ανεπίγνωστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας φέρνουν σε ένα σημείο όπου η άφιξη ενός εκατομμύριου μεταναστών δημιουργεί συνθήκη διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι αδιανόητο. Θα επιμείνω ότι το βασικό αίτιο για την άνοδο ακραίων πολιτικών ιδεολογιών και της ακροδεξιάς ειδικότερα ήταν η οικονομική κρίση. Είναι αυτό που επιτρέπει την ανάπτυξη διαφόρων ακραίων αντιδράσεων. Υπήρξε προφανώς το μεταναστευτικό πρόβλημα, αλλά εάν δεν είχαμε οικονομική κρίση στην Ευρώπη, όλα αυτά θα ήταν πολύ ευκολότερα διαχειρίσιμα. Η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να πείσει τους πολίτες της ότι είναι η λύση στα βασικά προβλήματα. Η Ευρώπη έχει κάνει, νομίζω, και ένα άλλο, αν θέλετε, επικοινωνιακό λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Επέτρεψε, και αυτό συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση όχι μόνο της ακροδεξιάς, αλλά και του ευρωσκεπτικισμού, επέτρεψε να γίνεται μια συζήτηση αποκλειστικά και μόνο για τις αποτυχίες, για τα λάθη της. Για το οποίο αναλαμβάνω και την προσωπική ευθύνη, καθώς μου αναλογεί, είναι ότι πολλές φορές οι εξηγήσεις που δώσαμε για τις πολιτικές μας ήταν πολύ βρυξελικές. Δηλαδή, δεν βγάλαμε εύκολα τις ιστορίες μας, τις επιτυχίες μας στην κοινωνία, στον κόσμο. Θα είχαμε πολύ περισσότερα να κερδίσουμε αν αποβρυξελοποιούσαμε τη δουλειά μας, την πολιτική μας, την ενημέρωσή μας. Πιστεύω ότι αυτοί που θα μας αντικαταστήσουν να το πετύχουν περισσότερο από ό,τι το πετύχαμε εμείς. Το Ευρωκοινοβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής θα προτείνει και θα ψηφίσει νέο πρόεδρο της Κομισιόν. Το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Jean-Claude Juncker αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των κρίσεων και τη χάραξη των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών. Και όλα αυτά την ώρα που οι ψήθυροι αμφισβήτησης στις ευρωπαϊκές ηγεσίες γίνονται φωνές. Έχουμε την τάση να νομίζουμε καμιά φορά ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που παίρνουν και αλλάζουν τις εποχές. Εγώ πιστεύω ότι οι εποχές φτιάχνουν ηγέτες οι οποίοι από τη στιγμή που βρίσκονται στο προσκήνιο μπορούν να στρίψουν και αυτή το τιμόνι, αλλά ένα τιμόνι το οποίο δεν το στρίβουν ποτέ μόνοι τους. Η Ευρώπη είναι μέτρια πλέον. Είναι ανέπνευστη, είναι ανέραστη, αν μου επιτραπεί έτσι ένας όρος ο οποίος δεν παραπέμπει στην πολιτική, αλλά αλλού. Σίγουρα πάντως δεν δημιουργεί τα πάθη που δημιουργούσε η ευρωπαϊκή ενοποίηση πριν από κάποια χρόνια. Την εποχή της Ευρώπης του Ζακ Ντελόρ, παραδείγματος χάρη, το όραμα του να φτιάξουμε την Ευρώπη ήταν ισχυρό. Δεν το έκανε ο Ντελόρ ισχυρό, ήταν οι συγκυρίες που ενέπνευσαν και βοήθησαν να βγει ένας Ντελόρ στο προσκήνιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι μεγαλύτερο και σημαντικότερο από κάθε άλλη φορά. Και αυτό δεν αφορά ζητήματα μόνο στο εσωτερικό της Ευρώπης. Με την επιβολή δασμών ύψους 11 δισεκατομμυρίων σε ευρωπαϊκά προϊόντα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την Κίνα δεν θα διστάσουν να κηρύξουν εμπορικό πόλεμο αυτή τη φορά και εναντίον της Ευρώπης. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ο ξεσηκωμός των κίτρινων γυλαίκων αναγκάζει τον μεταρρυθμιστή Μακρόν να σημάνει υποχώρηση με σημαντικό κόστος, ενώ στην Μεγάλη Βρετανία ο γρίφος του Brexit οδηγεί τη χώρα σε αχαρτογράφητα νερά και σε πρωτοφανείς πολιτικές περιπέτειες.
Order! The government has lost the confidence of this house and this country. There are only two ways to take no deal off the table. One is to back a deal, the other is to revoke Article 50 and stay in the European Union. Το Brexit ήταν για πολλούς παρατηρητές των εξελίξεων και απρόβλεπτη και ακατανόητη απόφαση. Αλλά ίσως ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο η Βρετανία διαχειρίστηκε την απόφαση. Το Brexit ήταν μια απόπειρα αυτοκτονίας που έκαναν οι πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας εξαιτίας ενός συνδυασμού ίησης και ιστορικής αλαζονίας που έρχεται από το αυτοκρατορικό παρελθόν το οποίο κάμπτεται μέσα από τη συνύπαρξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά το Brexit παίζει τον ρόλο του. Φυσικά το Brexit έριξε από τα σύννεφα όλους αυτούς τους τεχνοκράτες που δεν περίμεναν κάτι τέτοιο ποτέ να συμβεί. Αλλά βλέπετε, όταν συνέχεια πέφτεις από τα σύννεφα, κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό σου. Δεν μπορεί να πέφτουν από τα σύννεφα μία με τον Brexit, μία με τον Orban, μία με τη Le Pen, μία με τον Trump κτλ. Κάτι δεν έχουμε διαγνώσει σωστά σε αυτά που κάνουμε. Ναι, έκανε αυτή η Επιτροπή λάθη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα παραγωγής πολιτικής, εθνικό, τοπικό, εθνικό ή υπερεθνικό που να μην κάνει λάθη. Σε κάποια στιγμή η δική μας η αντιμετώπιση ήταν ας τους αφήσουμε να τα βρουν. Και αυτό ήταν λάθος. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι ένα αγκονάρι, μια μεγάλη πέτρα από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα λείπει, βγήκε. Ή αν δεν βγήκε εντελώς, είναι στη διαδικασία να βγει. Πολλοί όμως νόμιζαν ότι αυτό θα προκαλούσε την κατάρρευση του οικοδομήματος του ευρωπαϊκού συνολικά. Εδώ τώρα συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Αυτοί που τράβηξαν αυτή την πέτρα την αισθάνονται πολύ βαριά στα χέρια τους και δεν ξέρουν ακριβώς πώς να τη διαχειριστούν, ενώ το οικοδόμημα παραμένει ενωμένο, συνεκτικό, ίσως πιο συνεκτικό από κάθε άλλη φορά στην ιστορία. Η Ευρώπη αποδυναμώθηκε λόγω του Brexit, κατά την άποψή μου. Αν πραγματικά το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει από την Ευρώπη, τότε πιστεύω ότι αποδυναμώνεται η Ευρώπη. Σίγουρα αποδυναμώνεται η Βρετανία η ίδια, αλλά αυτή είναι η δική της απόφαση. Η Ευρώπη δεν έχει λάβει μέρος σε αυτή την απόφαση και αποδυναμώνεται, κατά την άποψή μου. Την ίδια ώρα η Γαλλία, με μακρά παράδοση σε ακραίες και βίαιες αντιδράσεις, συγκλονίζεται από το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβρη, όταν η κυβέρνηση Μακρόν αποφάσισε να αυξήσει τους φόρους στα καύσιμα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνθήκη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η Γαλλία είναι επίσης, όπως και πολλές άλλες χώρες, μία από τις χώρες στις οποίες τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει όξυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων πλούτου. Οι ανισότητες αυτές δεν είναι πια μόνο μεταξύ ομάδων, είναι και μεταξύ περιοχών, περιφερειών. Η γαλλική επαρχία μένει πίσω, διότι ο πλούτος και τα εισοδήματα τείνουν να συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα, τα οποία είναι τα κέντρα της γνώσης, και επομένως η γαλλική επαρχία αισθάνεται ότι μένει στάσιμη. Οι διαδηλωτές έφτασαν ως την καρδιά του Παρισιού και αντιμετωπίστηκαν με πρωτοφανή βία από τις αρχές ασφάλειας. Ο Μακρόν αναγκάστηκε να αποσύρει τα μέτρα και να προχωρήσει σε παροχές που εκτροχίασαν τον κρατικό προϋπολογισμό. Η θέση του Μακρόν είναι πιο αποδυναμωμένη από ό,τι ήταν όταν ξεκινούσε, με μεγάλες φιλοδοξίες. Δυστυχώς τα πράγματα δείχνουν ότι το να ξεκινά κανείς με μεγάλες φιλοδοξίες ενέχει, εγκυμονεί τον κίνδυνο της ηχηρής και οδυνηρής διάψευσης, οπότε το κενό μετά μεταξύ προσδοκιών και αποτελέσματος είναι ακόμα πιο εμφανές. The Gilets Jaunes movement has shown that middle class in Europe and the poorer in Europe are still feeling very vulnerable and that they don't see any solution to their personal situation in the national policies or in the EU policies. So the challenge is here, how can you have a sound economic and fiscal policy without leaving people behind?
κινητοποίηση των κίτρινων γυλαίκων ήταν μια σκληρή απόρριψη της πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων Μακρόν και παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα στις Βρυξέλλες. Μια πάγια ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών, εάν αυτή η λεγόμενη γκρίζα γραφειοκρατία των Βρυξελών ακούει, λαμβάνει υπόψη το τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Και παρότι σε κάθε προηγούμενη παραμονή ευρωεκλογών ή και την επόμενη μέρα το μήνυμα ήταν ότι λάβαμε το μήνυμα, τα παράπονα, την ενόχληση των Ευρωπαίων πολιτών, νομίζω ότι αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα το εντοπίζω αλλού. Ότι υποφέρουμε πάρα πολύ από μια συστηματική προσπάθεια που πολλές φορές και φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις κάνουν να εθνικοποιούνται οι επιτυχίες και να κοινοτικοποιούνται οι αποτυχίες των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και ας είναι οι ευρωεκλογές η αφορμή να ανατραπεί αυτή η τάση. Αυτό είναι που σκοτώνει την Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια σίγουρα έχει ενταθεί το φαινόμενο του ευρωσκεπτικισμού. Υπάρχουν πολλές φωνές που δεν είναι μόνο ευρωσκεπτικισμός. Μπορούμε να το πούμε ότι και υπάρχει και μία ευρωκριτική στάση από κεντρό, από κεντροαριστερά κόμματα προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Οι Ιταλοί διατηρούν ακόμα και εκείνοι μία έντονη επιφυλακτικότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της χώρας μας είναι ότι καταγράφει πολύ υψηλά ποσοστά κρίσης, έλλειψης εμπιστοσύνης προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου το 70% σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο οι Έλληνες πολίτες δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, και εκεί είναι το παράδοξο, καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά παραμονής της χώρας μας, στην Ευρωζώνη εννοείται και στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας. Με τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές να ξεπερνά μεταβίας το 42%, αναλυτές, πολιτικοί επιστήμονες, αλλά και τα ευρωπαϊκά επιτελεία ανησυχούν για έναν ακόμη λόγο. Για τα ποσοστά αποχής της λεγόμενης Generation Z. Των νέων δηλαδή, που καλούνται να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Όταν είσαι νέος ψηφοφόρος και καλείσαι για πρώτη φορά να ψηφίσεις σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση, όταν δηλαδή η πρώτη αναμέτρηση που συναντάς την εμπειρία σου, την εκλογική, είναι ευρωεκλογές, πολλές φορές αποσιάζουν, δεν αποφασίζουν να ψηφίσουν και αυτό μετά μετακυλίεται η αδιαφορία και σε εθνική κάλπη. Κάποιοι λένε ότι γεννιόμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Από τη στιγμή που ερχόμαστε στον κόσμο, είμαστε μαζί. Καθένας μας μπορεί να αφήσει το στίγμα του, αλλά μαζί μπορούμε να κάνουμε πραγματική διαφορά. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και γι' αυτό ψηφίζουμε. Υπάρχει μια θεαματική αύξηση της βαρύτητας που αποδίδουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί υποψήφοι για την θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής στο θέμα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Η Συμφωνία για το Παγκόσμιο Κλίμα του Παρισιού ήταν ένα τεράστιο ιστορικό επίτευγμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία με το Ιράν. Και οι δύο αυτές συμφωνίες βέβαια υπονομεύθηκαν από την πολιτική του Τραμπ. Σε οποιαδήποτε σχέση πάντοτε υπάρχουν προβλήματα, το ζήτημα αν υπάρχει διάθεση επίλυσης. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι πρώτα η Αμερική, αδιαφορώ για όλους τους υπόλοιπους. Μια τέτοια προσέγγιση προφανώς δεν βοηθάει. Και είναι σαφές ότι η απάντηση που έχει επιλέξει ο πρόεδρος Τραμπ, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι εσωτερικά υποκινούμενη, αποσκοπεί σε συγκεκριμένες πολιτικές και εκλογικές εσωτερικές πελατείες του, είναι μια απάντηση που βλάπτει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε στον αμερικανικό παράγοντα στο βαθμό που αυτό συνέβαινε στο παρελθόν. Άρα αυτό φέρνει την Ευρώπη πρώτων ευθυνών της. Σημαίνει ότι η Ευρώπη πρώτων δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι είναι μαζί με τις ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, απέναντι στην Κίνα ως αναδυόμενες δυνάμεις.
Το δεύτερο όμως, και είναι και μια ευκαιρία για την Ευρώπη, είναι λίγο να αναλογιστούμε. Εφόσον τελικά το μέτωπο δεν είναι αραγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μήπως είναι τώρα η ευκαιρία να αρχίσουμε να διερευνούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ως οντότητα να σταθεί και μόνη της στο διεθνές στερέωμα. Μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι πώς θα ανταποκριθεί στην λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία εξειδικεύεται σε πολλά πράγματα. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι εξελίξεις οι οποίες παραπέμπουν στις τελευταίες δεκαετίες. Είναι σημαντικό διότι οι περισσότερες θέσεις που θα παράγονται τις επόμενες δεκαετίες είναι θέσεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Είναι σημαντικό γιατί πηγαίνουμε σε οικονομίες έντασης γνώσης και τεχνολογίας και από αυτές τις οικονομίες που περιέγραψα θα προκύπτουν νέες θέσεις απασχόλησης. Νομίζω η Ευρώπη, όπως και όλος ο κόσμος τελικά, πρέπει την επόμενη πενταετία, τα επόμενα χρόνια, να καταφέρει να δώσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην παγκοσμιοποίηση και να καταφέρει να συνθέσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής με τον τρόπο ζωής που προκύπτει από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι μας λείπει ακόμα? Μας λείπει μια κοινή εξωτερική πολιτική που την ψάχνουμε, αλλά θα τη βρούμε σε βάθος χρόνου. Δεν την έχουμε ακόμα. Έχουμε απλώς ένα συντονισμό των εξωτερικών μας πολιτικών, των εθνικών. Μας λείπει μια πολιτική ασφάλειας και άμυνας και μας λείπει φυσικά περισσότερη συναντήληψη και κοινή δράση σε τομείς που η ομοφωνία ακόμα αποτελεί τον κανόνα, όπως η φορολογία. Η ανάγκη της ειρήνης, η ανάγκη της ασφάλειας, στη βάση της η Ευρώπη είναι ένα project ασφάλειας. Είμαστε ασφαλείς όταν το πάνω χέρι δεν τον έχουν μόνο τα έθνη μόνα τους, αλλά τα έχουν τα έθνη μέσα σε ένα πλαίσιο ενός συλλογικού μορφώματος συνεννόησης. Αυτό είναι που αρνείται σήμερα η Λεπέν. Αυτό είναι σήμερα που αρνείται το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι που αρνούνται οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς που κυβερνούν την Ιταλία. Αυτό είναι που αρνούνται η ομάδα, η λεγόμενη του Βίσεγκρατ. Δεν είναι ότι αρνούνται τους μετανάστες. Πίσω από την έλλειψη αλληλεγγύης ως τους μετανάστες, τι βρίσκεται? Το έλλειμμα δομικής αλληλεγγύης απέναντι στους υπολείπους ανθρώπους. Απέναντι στην ίδια την Ευρώπη. Είναι δύσκολο να δει κανείς μεγαλύτερη σύγκληση την επόμενη πενταετία. Γιατί βλέπουμε χώρες όπως αυτές του Βίζεγκρατ και ιδιαίτερα η Πολωνία και η Ουγγαρία να κινούνται σε μια κατεύθυνση όχι μόνο διαφωνιών και διαφοροποίησης σε μεγάλες επιλογές όπως τα ζητήματα μετανάστευσης, αλλά βλέπουμε τις χώρες αυτές να κινούνται και σε μια πορεία απόκλησης σε βασικές αξίες και αρχές, όπως ζητήματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα η Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον θα είναι περισσότερο διχασμένη. Οι προκλήσεις της επόμενης πενταετίας, κατά την άποψή μου, είναι δύο. Η πρώτη είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι για μένα το μεγαλύτερο θέμα. Από εκεί και πέρα, τα θέματα της παγκοσμιοποίησης είναι επίσης μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις εμπορικές σχέσεις με τρίτους και ποια θα είναι η στάση της Ευρώπης σε αυτόν τον πόλεμο που ξεκινάει μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Προς τα πού πρέπει η Ευρώπη να κοιτάξει? Θα γίνουμε συνέτεροι με τους Κινέζους, θα διακόψουμε μια σχέση την οποία έχουμε με την Αμερική ανά δεκαετίες, ή πρέπει να βρούμε κάποια μέση θέση η οποία θα υποστηρίζει τις θέσεις της ευρωπαϊκής καλύτερα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πρέπει να λύσει προβλήματα τα οποία έχουν αποκτήσει στρατηγικό βάθος, που σημαίνει ότι αν δεν τα λύσει κινδυνεύει να κατακερματιστεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η πλειονότητα των Ευρωπαίων θέλει εμβάθυνση της Ευρώπης ή θέλει μια Ευρώπη των περιφερειών ή μια Ευρώπη η οποία θα είναι Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων.
Δυστυχώς τα σημάδια αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι δεν είναι πιθανή μια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει ούτε, θα έλεγα, η προσπάθεια εκ μέρους τόσο των Ευρωπαίων πολιτών, ούτε συνολικά των ευρωπαϊκών οργάνων, να δημιουργήσουν εν δυνάμει έναν ευρωπαϊκό δήμο που θα μπει σε μια νέα κατεύθυνση, ουσιαστικά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το κακό σενάριο για τις ευρωεκλογές και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επόμενη πενταετία είναι ίσως πιο εύκολο. Δηλαδή έχουμε μία άνοδο ενδεχομένως τάξη του 30% ελέγχου του Ευρωκοινοβουλίου, του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου, από ακραίες δυνάμεις, ίσως και χειρότερα, και οι υπόλοιποι δεν καταφέρουν να συσπηρωθούν και να διαχειριστούν το πρόβλημα, και πηγαίνουμε και σε μία Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα είναι διχασμένη, αναποτελεσματική και σε μία ηγεσία ευρωπαϊκή, Γερμανία, Γαλλία, η οποία δεν καταφέρνει να συνεννοηθεί και να προωθήσει μεγάλες πρωτοβουλίες για την Ευρώπη. Άρα έχουμε μία στασιμότητα, η Ευρώπη δεν απαντά σε ανησυχίες των πολιτών της, είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε είναι σε θέματα ασφάλειας, ταυτότητας ή εκπροσώπησης, και πηγαίνουμε σε μία χαμένη πενταετία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν, όπως διαφαίνεται από τις μετρήσεις, εξακολουθούμε να έχουμε μία πλειοψηφία φιλοευρωπαϊκή, μία πλειοψηφία που πιστεύει στο ενοποιητικό εγχείρημα της Ευρώπης, αυτή η πορεία θα συνεχιστεί και όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Το ζήτημα θα δημιουργηθεί εάν υπάρξουν πλειοψηφίες τέτοιες που δημιουργούν παραλυτικές συνθήκες και δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. And it also depends on what will happen with the UK, which is a major source of uncertainty, and also the polls show that there will be a big number of Eurosceptic MEPs coming from the UK, also because of Nigel Farage new movement, the Brexit Party. It's about our children and grandchildren growing up being proud to be. Εγώ ανήκω πάντα στους αισιόδοξους και πιστεύω ότι το παιχνίδι δεν είναι χαμένο για την επόμενη πενταετία. Θα είναι δύσκολη, θα είναι πολύ σύνθετη, θα έχουμε πολλές προκλήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι το έργο θα σταματήσει τώρα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του προηγούμενου μήνα, που προήλθε από την επεξεργασία πολλών εθνικών δημοσκοπήσεων, αν τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενωθούν μετά τις ευρωεκλογές, τότε θα σχηματίσουν τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο με 173 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις των αντιευρωπαϊστών θα έχουν μόλις 7 βουλευτές λιγότερους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που αναμένεται να συγκεντρώσει 180 ευρωβουλευτές. Οι δημοσκόποι έλαβαν υπόψη τους και τη Βρετανία, όπου το νέο κόμμα του Brexit και το UKIP αναμένεται να συγκεντρώσουν ποσοστό 13,5%. Την ίδια ώρα η Μαρίν Λεπέν οργώνει την Ευρώπη, ενώ συναντήσεις με ακροδεξιούς πολιτικούς σχηματισμούς κάνει και ο Στίβ Μπάνον, το δεξί χέρι και πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης συμμαχίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό, απαιτούνται τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές από 7 διαφορετικές χώρες για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι ακροδεξιοί και εθνικιστές θα δυσκολευτούν να συμφωνήσουν σε κάτι περισσότερο από την εύκολη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία που θα προκύψει θα έχει ξανά άλλη μια ευκαιρία για να κερδίσει το ευρωπαϊκό στοίχημα. Η Ευρώπη μπορεί να είναι χρήσιμη μόνο αν έχει την πολιτική βούληση να πάει παρακάτω. Άρα το ζητούμενο είναι να υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί συσχετισμοί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που και αυτή θα προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών, ούτως ώστε να συνεχιστεί να υπάρχει μια δυναμική για την Ευρώπη να μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Πι
Πιστεύω ότι η επόμενη ευρωπαϊκή ηγεσία θα είναι η γενιά του Εράσμους. Θα είναι δηλαδή η γενιά των Ευρωπαίων που δεν γνώρισε τον πόλεμο, που δεν γνώρισε δικτατορία, που δεν έχει άμεσες μνήμες από αυτές τις καταστάσεις. Και αυτή η γενιά της πολιτικής ηγεσίας της ευρωπαϊκής έχει και μεγαλύτερες υποχρεώσεις από την προηγούμενη. The European project has worked because it gave a purpose to the European people after the war in the, you know, the 60s, 70s, where economy was growing, and it accompanied this process. And now the EU has to give a new purpose to the citizens. It has to give a view of what the EU's role in the world should be, what kind of objectives we could achieve together on the economic side, on technological side, and on geopolitical side. And so that's the purpose the EU has to find now. Building Europe never stops. We must always look forward, proud of what we have done, but focused on what we still have to do. We have forgotten that this is the largest transnational election anywhere in the world. And I have to say that those going for elections, everyone should go for elections, they have to know that that very day, each European citizen and voter is Europe. That day he is Europe. And he has to ask himself if everyone would vote like me, what would be European Union the day after the elections? If everyone would vote for extremists, what would be the European landscape?